Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βιντεάκι του Anton26. Παιδιά, σήμερα θα σας πάω μία βόλτα μέχρι το υποκατάστημα του Γκοργόλη και συγκεκριμένα το υποκατάστημα που βρίσκεται στη Θησαίος 312 εδώ στην Καλυθέα. Παρκάρουμε λοιπόν τον Daytona μας, το βάζουμε στο διπλοστάν, το κλειδώνουμε, γιατί σήμερα σας έχω μια ιδιαίτερη έκπληξη. Βλέπουμε εδώ το μαγαζί είναι πολύ μεγάλο και εδώ η έκπληξη που σας έλεγα πρόκειται για το Daytona Remix 125. Ανεβαίνω επάνω, μην τρομάζετε, δεν είναι για πολύ ψηλούς αναβάθμους. Σκεφτείτε ότι είναι 1,73 περίπου, 1,75 παίζει με τα παπούτσια και πατάω αρκετά καλά κάτω, δεδομένου του ότι το μηχανάκι είναι καινούριο, είναι αδούλευτο, ούτε καν το stand δεν μπορώ να κλείσω πολύ καλά όπως είδατε. Χώρος για τον συνεπιβάτη, δυνατά χερούλια, δυνατές λάβες στην επιβάτη, όλα τα χειριστήρια μου φαίνονται πάρα πολύ καλά, αρκετά ποιοτικά και ώρα να το ξαναβάλουμε κάτω για να προχωρήσουμε και να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Μου έχετε κάνει πάρα πολύ ένα σωρό ερωτήματα, μου έχετε στείλει ένα σωρό μηνύματα. Ξέρω ότι το αγαπάτε, ξέρω ότι θέλετε να το δείτε. Γι' αυτό λοιπόν είμαι σήμερα εδώ για να το παρουσιάσουμε. Όπως το βλέπετε είναι σχεδιαστικά πάρα πολύ όμορφο. Πρόκειται για μια νέα δυναμική πρόταση από την Daytona με μια απίστευτα χαμηλή τιμή για το Remix 125. Την πιο χαμηλή τιμή στην κατηγορία του για Super Motard. Η τιμή είναι μόλις 2.195 ευρώ. Έχει απίστευτη ποιότητα, απίστευτα χαρακτηριστικά. Εδώ βλέπουμε και το δίκτυο του ταχυμέτρου και φυσικά ένα ψηφιακό πολυόργανο το οποίο δεν το ανοίξαμε. Εδώ τα γνωστά, δηλαδή ο διακόπτης του κινητήρα, τα flash, εδώ πέρα κόρνα, κλπ. Διαθέτει αντιολισθητική σέλα, όμορφο συνδυασμό και το ειδικό κάλυμα της σέλας που θα δείτε τώρα εκτείνεται από την ουρά και σκαρφαλώνει σχεδόν μέχρι το ντεπόζιτο. Εδώ βλέπουμε την πολύκομψη ουρά, η εξάκμιση είναι από τη δεξιά μεριά, όπως σας είπα εκτείνεται μέχρι και μπροστά στο ντεπόζιτο η σέλα. Σε ό,τι αφορά την πίσω ανάρτηση αποτελείται από μονό αμορτισέρ και εδώ συναντάμε δισκόφρενο τύπου Μαργαρίτα με σωληνάκια υψηλής πίεσης. Φυσικά εδώ με την πάρα πολύ όμορφη ζάντα, τη 17 ζάντα να θυμίζει μεγαλύτερη κατηγορία. Πάμε στο μπροστινό μέρος, τα πολύ καλά και πολύ ποιοτικά αυτοκόλλητα του Remix. Βλέπουμε εδώ τα καλάμια. Τώρα σε ό,τι αφορά την προστινή ανάρτηση αποτελείται από ανάποδο πυρούνι, ενώ μπροστά συναντάμε δισκόφρενο τύπου Μαργαρίτα με σωληνάκια υψηλής πίεσης. Το δισκόφρενο έχει δαγκάνα 2 εμβόλων. Όπως το βλέπετε εδώ είναι πάρα πολύ όμορφο, ιδιαστικά άρτιο και με πολύ καλή αντιολισθητική σέλα.
πολύ καλή ποιότητα, πολύ ανθεκτική, άλλωστε προορίζεται για Super Motard. Πολύ δυνατές χειρολαβές θα κρατήσουν τη σιγουριά των συνεπιβάτη σας και δεν θα τον προβληματίσουν σε καμία περίπτωση. Όμορφες λεπτομέρειες και συμπλέκτης που πάει και έρχεται ακόμα και με ένα μόνο δάχτυλο. Πάμε και εδώ να δείτε μια ακόμη λεπτομέρεια, διότι το μηχανάκι είναι μόλις 127 κιλά. Ακόμα και να πάθετε κάποια ζημιά ή να μείνετε στον δρόμο, είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Το τιμόνι είναι στο ύψος μου, με βολεύει πάρα πολύ στο να το μετακινήσω. Θα σας βοηθήσει να το παρκάρετε, να το αποθηκεύετε, να το βάζετε οπουδήποτε. Πιστέψτε με, είναι ευκαιρία αυτό το μηχανάκι και δεν υπάρχει περίπτωση να βρείτε κάτι άλλο σε αυτή τη τιμή εκτός από παπί. Έχω ευκαιρία εδώ να πω για το σωληνωτό του πλαίσιο που είναι κλειστού τύπου και μπροστά από την κινητήρα βλέπουμε ότι υπάρχει προστατευτική αλουμινένια ποδιά. Εδώ βλέπουμε την πίσω ανάρτηση του μονόμου φυσέρ. Και τέλος να πούμε ότι ο κινητήρας που φοράει το Enix είναι μονοκίνδρος, τετράχρονος, αερόψυκτος, με δύο βαλβίδες και κυκλοφόρο, με την υποδύναμη να αγγίζει τους 11,5 τύπους στις 9,500 στροφές και με την τροφοδοσία να γίνεται από καρμπιραντέρ. Αυτό λοιπόν ήταν το Remix 125, πιστέψτε με, αξίζει κάθε ευρώ πραγματικά. Θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινά για τα Daytona? Όπως βλέπετε πίσω μου υπάρχει ένα Daytona Sprinter. Είναι η έκδοση με τα 125 κυβικά και το καρμπιρατέρ. 2 χρόνια που το έχω, δεν έχει πάθει απολύτως τίποτα. Το μηχανάκι επάνω του έχει σχεδόν 20.000 χιλιόμετρα. Μου το έχουν χτυπήσει, μου το έχουν ρίξει. Μου έχουν κάνει στο μηχανάκι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεν έχει πάθει τίποτα. Αυτό εδώ, παιδιά, δεν είναι τίποτε άλλο από το βιβλίο συντήρησης, έτσι. Εάν θα το γυρίσω πίσω, θα δείτε ότι είναι τυγκαρισμένο μέχρι τέρμα. Και όχι μόνο. Να σέβεστε αυτά που γράφει ο κατασκευαστής. Να καταλαβαίνετε ότι όπως ο άνθρωπος χρειάζεται συντήρηση και γιατρό, έτσι είναι και το μηχανάκι. Αν θέλετε να είστε ασφαλείς στο δρόμο και να μην ακούτε ιστορίες για γρίους, για πράγματα που ξαφνικά έσκασαν χωρίς καμία αιτία. Πάντα υπάρχει αιτία και η βασική αιτία είναι η αμέλεια στη συντήρηση. Αυτός εδώ ο μεγάλος φάκελος περιλαμβάνει ένα σωρό χαρτιά με σέρβις και πράγματα που έχουν γίνει πάνω στο συγκεκριμένο Daytona. Το συγκεκριμένο Sprinter παραμένει καινούριο και αποδοτικό όπως την πρώτη μέρα που το αγόρασα. Κάτι άλλο για το δίκτυο του Γκοργόλη. Κάτι που το κάνουν μόνο όσοι σέβονται τον εαυτό τους, έχουν εμπιστοσύνη στα προϊόντα τους και πάνω απ' όλα σέβονται τον καταναλωτή. Από τη Γενική Ταχυδρομική είχα λάβει αυτό εδώ. Επιστολή από το εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Η επιστολή αυτή περιείχε στοιχεία για το συγκεκριμένο μηχανάκι και με καλούσε για προληπτική το τονίζω, αντικατάσταση σταυρού τιμονιού. Βρήκαν οι άνθρωποι ποια παρτίδα έχω, σε ποιον ανήκει και μου στείλαν την ανάλογη οδηγία για το τι πρέπει να κάνω. Και το πιο σημαντικό, η επισκευή του οχήματός σας θα πραγματοποιηθεί δωρεάν στα πλαίσια της τεχνικής οδηγίας του εργοστασίου.
κάτι που έγινε στον κύριο Ρομποτή, τον οποίο και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί συνεργάζομαι με αυτόν τον άνθρωπο σε ό,τι αφορά το σέρβις της συγκεκριμένης μοτοσυκλέτας. Να πάμε τώρα και στα του Remix 125. Παιδιά, το μηχανάκι αξίζει όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι αρκετά μεγάλο, είναι στιβαρό, είναι δυνατό, έχει πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, ακόμα και τα αυτοκόλλητα είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Με βάση την προσωπική μου άποψη, εάν είχα να διαθέσω τα 2.195 που κοστίζει, θα το προτιμούσα έναντι του Sprinter. Για δύο λόγους. Πρώτον, είναι super motard και σε βάζει απευθείας στο παιχνίδι. Και δεύτερος και πιο σημαντικός λόγος, ο συμπλέκτης. Σε βάζει κατευθείαν στο να μάθεις το χειρισμό μιας μεγάλης μοτοσυκλέτας. Φεύγεις δηλαδή από την κατηγορία του παπιού και περνάς απευθείας στην κατηγορία μοτοσυκλέτα. Και τώρα για κάποιους που θέλουν να αγοράσουν οποιοδήποτε προϊόν της Daytona. Παιδιά, όχι. Ούτε σπάνε, ούτε χαλάνε. Τα Daytona δεν παθαίνουν τίποτα. Είναι αξιόπιστα, είναι ασφαλή, είναι γρήγορα και με βάση το τι πληρώνεις, παίρνεις ακριβώς αυτό που πρέπει χωρίς να χαλάσεις ευρώ παραπάνω. Τέλος, θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω τον κύριο Λεόντιο Σκοπελίτη, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του υποκαταστήματος στην Θησαίος 312, στην Καλλιθέα, ο οποίος ο άνθρωπος όχι μόνο μου επέτρεψε να κινηματογραφήσω το Remix 125, για το οποίο πρέπει να πω ότι λόγω βροχής δεν κουβάλαγα καθόλου απαραίτητο εξοπλισμό και η δουλειά έγινε τελείως στο πόδι χωρίς κατάλληλα μικρόφωνα και κάμερες. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος ήταν ευγενέστατος, μου μετέφερε κιόλας στη μηχανή μόνο που δεν μου τη χάρισε για να την κάνω ό,τι θέλω, μου είπε ό,τι χρειαστώ να μην διστάσω να του το πω και γενικά είναι ένας άψογος επαγγελματίας. Και για όσους μιλάνε για μετατροπές, να ξέρετε κάτι, όσοι κάνετε μετατροπές σε κάποιον εξειδικευμένο μηχανικό, έχει καλός. Όσοι κάνετε του κεφαλιού σας και ξεφεύγετε από τα στάνταρ του εργοστασίου, είτε μιλάμε για ένα sprinter, είτε μιλάμε για μία αβεντador 500 και 1000 στη χώρα μας, ξέρετε ότι όταν κάνουμε του κεφαλιού μας, τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται επικίνδυνα. Δεν φταίει ποτέ το μηχανάκι, δεν φταίει ποτέ το αντικείμενο, φταίει το ξερό μας το κεφάλι. Σωστή συντήρηση, όχι κακουργές και όχι ιστορίες για γρήγους. Όχι άλλη θυμολογία και όχι άλλες γνώμες που έρχονται τελείως από τη σφαίρα της φαντασίας. Το έχεις ζήσει, έχεις προσωπική εμπειρία, να βγεις να μας την πεις. Αυτά λοιπόν από μένα και από το Daytona Sprinter. Ευχαριστώ πολύ όσους είδατε το βιντεάκι μέχρι το τέλος. Να είστε καλά, να προσέχετε και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι του Anton 26. Μπορείτε να γράψετε κάτω στα σχόλια ό,τι θα θέλατε να δείτε από εδώ και έπειτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.